Γεια σας. Στη σημερινή εκπομπή της αειφορίας θα ξεφύγουμε από θέματα που μέχρι τώρα λέγαμε και μερικά από αυτά μας στεναχωρούσαν και θα μιλήσουμε για καλοπιστικά φυτά. Αυτό το θέμα απέφευγα μέχρι τώρα να το πιάσω γιατί αντιλαμβανόμουν ότι ο πολύς ο κόσμος δεν είχε διάθεση να ασχοληθεί με τέτοια θέματα. Αλλά επειδή με αυτά που μας στεναχωρούν μπορούμε να ξεφύγουμε μόνο αν ανεβεί η ψυχική μας διάθεση, η ψυχική μας διάθεση ανεβαίνει όταν βλέπουμε ένα όμορφο λουλούδι, όταν βλέπουμε ένα όμορφο κήπο, ξεχνιόμαστε, ξεφεύγουμε από το άγχος ή όταν βλέπουμε ένα ωραίο θεατρικό ή κινηματογραφικό έργο ή βλέπουμε ένα πίνακα. Πάντοτε αυτά τα πράγματα μας βοηθούν να ξεχαστούμε και να ξαναξεκινήσουμε και να μπορέσουμε να ξεφύγουμε κάποια στιγμή από τις δυσκολίες. Έτσι λοιπόν σήμερα θα μιλήσω για τους κάκτους. Και ταιριάζει λιγάκι γιατί είναι ένα φυτό όμορφο, έχει βγάζει πολύ ωραία λουλούδια, όσο και αν περισσότερο ξέρουν για τα αγκάθια, αλλά συγχρόνως έχει τα αγκάθια για να εμποδίζει τους εχθρούς του να το ενοχλούν. Να μην το πειράζουν, να μην το σπάν, έχει τα αγκάθια, έτσι είναι και η ζωή. Και ομορφιά και δυσκολίες. Εμείς κάποια στιγμή θα τις ξεπεράσουμε, όπως και βρίσκουν τρόπο, κάποιοι ξεπερνούν και πηγαίνουν στους κάκτους και τους χρησιμοποιούν και για τον εαυτό τους. Οι κάκτοι και τα παχύφυτα ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Κάκτος είναι αρχαία ελληνική λέξη και την είχε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά ο Θεόφραστος από την Κινάρα, την Αγκινάρα, που είναι ένα είδος παχύφυτου, αλλά οι άκρες του τσιμπάνε. Έχει αιχμηρές ακίδες. Εμείς θα μιλήσουμε περισσότερο για αεροσυντεχνικούς κάκτους, γιατί υπάρχουν και κάκτη και παχύφυτα που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως είναι οι φραγκοσικές, το οποίο μπορεί κάποιος να μαζέψει τους καρπούς, φαγητά γίνονται, ποτά γίνονται, πολλά πράγματα, θα τα πούμε αργότερα, μιλώντας για τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των κάκτων. Ο κόσμος για τους κάκτους ξέρει ότι κατά πλειοψηφία προέρχονται από την Αμερική, από το Μεξικό, από κάτι τέτοιες χώρες. Δεν είναι όμως φυτά που αναπτύσσονται μόνο σε ερήμους όπως μερικοί νομίζουν, αλλά κάλλιστα μπορεί να βρεθούν και σε άλλες περιοχές και μάλιστα που δεν έχουν νερό, άνυδρες, και όπου υπάρχει μεγάλη ξηρασία, γιατί αυτά τα φυτά έχουν δυνατότητα να κρατάνε νερό μέσα τους και όταν λείπει το νερό να το αποδίδουν στο φυτό, στον εαυτό τους, για να μπορέσει να εξακολουθεί να λειτουργεί. Σε περιοχές που δεν υπάρχει βροχόπτωση ιδιαίτερη, αλλά υπάρχει αρκετή οργανική ουσία στο έδαφος, σε τέτοιες περιπτώσεις το φυτό αναπτύσσεται. Δεν υπάρχουν μόνο κάκτη και παχύφυτα στην Αμερική, υπάρχει παντού. Και σε ζώνες, κρύες κτλ. Δεν είναι μόνο φυτά για ζεστά μέρη. Και μάλιστα στην Ελλάδα υπάρχουν ορισμένα παχύφυτα, τα οποία έψαξα, τα βρήκα, κάποια στιγμή θα τα δείξουμε αργότερα, όταν θα μιλούμε ξεχωριστά για αυτά τα είδη. Τα παχύφυτα, αυτά τα οποία δεν έχουν αγκάθια, γιατί τα παχύφυτα συνήθως δεν έχουν αγκάθια, τα βρίσκουμε στη Νότια Αφρική, στη Μαδαγασκάρη, στη Βόρεια και Νότια Αμερική. Επειδή έχουν διάφορα χρώματα και σχήματα παράξενα, πολλοί κόσμος έχει συλλογές. Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό χόμπι όταν κάποιος παίρνει μικρά φυτά. Όταν είναι μεγάλα βέβαια, κοστίζουν πολύ περισσότερα. Πολλοί από αυτούς που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο ξέρουν τις ονομασίες τους, ξέρουν τη συμπεριφορά τους, δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, ούτε σε νερό, ούτε σε φάρμακο, ούτε σε τίποτα άλλο, ούτε σε χώρο, γιατί μπορούν να γίνουν και σε μικρό χώρο. Και υπάρχει τέτοια τρέλα με μερικούς ανθρώπους που έχουν κάνει συλλόγους, ανταλλάσσουν μεταξύ τους σπόρους, φυτά, φωτογραφίες και υπάρχει και έχουν διάφορα φόρουμ, διάφορους συλλόγους, ας τους πούμε, και στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα υπάρχει μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΕΙΚΑΠ λέγεται,
η οποία είναι η ελληνική εταιρεία κάκτων και άλλων παχύφυτων, οι οποίοι οι διάφοροι συλλέκτες μεταξύ τους ανταλλάσσουν πληροφορίες τους ώστε να κατορθώνουν να κρατάνε σε σωστή θέση τα φυτά τους. Η καλλιέργεια λοιπόν δεν είναι κάτι που θέλει ιδιαίτερα, είναι πολύ εύκολη και των κάκτων και των παχύφυτων, δεν θέλουν πολύ χώρο, δεν χρειάζονται φυτικό υπόστρωμα, χώμα δηλαδή ιδιαίτερο δυνατό και πλούσιο και με φτωχό μπορεί να ζήσουν, μπορώ να πω μερικές φορές και πιο καλά πηγαίνουν σε ορισμένες καταστάσεις. Είναι φυτά που μπορούν να αντέξουν για πάρα πολλές μέρες σε έλλειψη νερού. Εγώ συνάντησα περιπτώσεις που είχα, που ξέχασα φυτά και 1,5 μήνα, κάτι οπούντια λέγεται αυτή η ποικιλία, θα την έχουμε αργότερα, και μετά την έριξα νερό και τη είδα να συνέρχεται και θα έλεγες, μα είναι δυνατόν ένα φυτό μέσα σε μικρό γλαστράκι να ζει τόσο μεγάλο χρόνο χωρίς νερό? Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει νερό, έτσι, να μην υπάρχει εντύπωση αυτή ότι είναι φυτά που μπορούμε εντελώς να τα εγκαταλείψουμε, αυτό είναι λάθος. Λέμε όμως, πάει κάποιες διακοπές, μετά άλλα τα λούδια πρέπει να έχει κάποιον να τα ποτίζει. Σε αυτά δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Και είναι φυτά τα οποία μπορούν να δεχτούν έκθεση στον ήλιο, πάρα πολύ, με ορισμένες προϋποθέσεις φυσικά, γιατί δεν είναι δυνατόν ένα φυτά το οποίο φυτό έχει προσαρμοστεί σε ένα σπίτι, σε ένα χώρο, και δεν χτυπούσε καθόλου ο ήλιος. Είχε φωτισμό, αλλά δεν είχε ήλιο απευθείας. Να το βάλουμε και να το βάλουμε έξω, γιατί είναι βέβαιο ότι το φυτό θα πάθει εγκάβματα και θα αρχίσει να χάνει το χρώμα του. Θέλουν δηλαδή όλα μια σωστή συμπεριφορά, έχει τις αντοχές του, αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι αυτές τις αντοχές τις εκμεταλλευόμαστε και εγκαταλείπουμε το φυτό. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Τα σχήματα είναι διάφορα, παράξενα. Ας βγάλουμε μερικά κάκτους να έχουμε για να βλέπουμε και το αντικείμενο που ασχολούμαστε. Αυτή είναι εμβολιασμένη κάκτη. Θα προχωρήσουμε 2-3 φωτογραφίες ακόμα. Πάμε λίγο πιο κάτω. Είναι μια συλλογή από εμβολιασμένους. Εδώ είναι μια σειρά από κάκτους, από κάποιον που έχει συλλογή και τα έχει βάλει σε διάφορα επίπεδα. Στην άλλη φωτογραφία. Εδώ είναι ένας φράκτης με κάκτους, σε πολλά μέρη μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιατί έχουν τα αγκάθια, αντέχουν πάρα πολύ και έτσι εμποδίζουν τα ζώα. Φυσικά δεν γίνεται στην Ελλάδα με αυτό το είδος το κάκτου, αλλά μπορεί να γίνει φραγκοστιχιά στην Νότια Ελλάδα. Μπορούν να διαχωρίσουν κτήματα για να μην περνά τα ζώα. Ακόμη μια φωτογραφία και εδώ είναι το ίδιο πράγμα, φράκτης. Στην επόμενη φωτογραφία και σε αυτή θα σταματήσουμε. Για να συνεχίσουμε, γιατί έχω την εντύπωση αυτή η σύνδεση είναι όμορφη και μας δίνει μια γενική εικόνα τις μορφές από διάφορους κάκτους. Εδώ θα πούμε τι είδη είναι αυτά αργότερα. Όλα αυτά εδώ τα φυτά δεν είναι μόνο που έχουν τα παράξενα και όμορφα σχήματα, αλλά βγάζουν και πολύ όμορφα λουλούδια. Κάποια μπορεί να τα βγάλουν στον ίδιο χρόνο από τον πρώτο, κάποια άλλα από αυτά θέλω 2-3 χρόνια και υπάρχει και κάκτος που μπορεί να ανθίσει μετά 100 χρόνια. Και μετά το λούδι πεθαίνει και δημιουργείται καινούριος. Υπάρχουν κάποιες ποικιλίες, αλλά συνήθως είναι μια φορά το χρόνο. Κάποιες ποικιλίες μπορεί και 2 φορές ακόμα το χρόνο να ανθίσουν. Και είπαμε ότι υπάρχουν στην αρχή, ότι υπάρχουν παχύφυτα ή κάκτη τα οποία αντέχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες, όχι μόνο σε ζεστά μέρη, σε πάρα πολλές χαμηλές θερμοκρασίες. Θα δείτε τα ελληνικά παχύφυτα αργότερα που θα τα δείξουμε, τα βρίσκουν στον Παρνασσό, το βρίσκουν στο Παγκαίο και σε άλλα τέτοια μέρη. Ψηλά, σε μεγάλο υψόμετρο. Τα οποία είναι φυτά ενδημικής χλωρίνης. Τα περισσότερα όμως, οι κάκτοι προπάντων, προέρχονται από το Μεξικό και πέρα από τη χρήση για φράκτες που είδαμε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φαγητό και κάποια από αυτά για βαφές. Μάλιστα, μία προσβολή που θα δείξουμε όταν μιλάμε για τις ασθένειες από κοκοειδή πάνω σε ένα είδος κάκτου, την οπούντια, με αυτά βγάζουν τις βαφές για κραγιόν, τη φυσική βαφή, γιατί κάποια στιγμή εγκαταλείφθηκε, βγήκαν στις θετικές, διαπιστώσαν ότι δημιουργούσε προβλήματα στον άνθρωπο και επανήλθαν πάλι σε φυσικές τροφές, φυσικές βαφές που προέρχονται από έντομο που προσβάλλει τους κάκτους. Για να ξεκινήσει κάποιος, θα λέγαμε ότι δεν είναι να πάρει σπόρια και να κάνει μόνο του φυτά στην αρχή κτλ. Γιατί χρειάζεται να αποκτήσει μια εμπειρία.
μπορεί να βρει πολύ φθηνά, πάρα πολύ φθηνά μικρούς κάκτους, να τους διαλέξει, αλλά εκείνο, για να μπορεί όμως να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν σε αυτά τα φυτά, θα πρέπει εκεί που τα παίρνει να ξέρουν και την ονομασία, γιατί άλλη ασθένεια θα έχει μια συγκεκριμένη ποικιλία, άλλη μπορεί να έχει μια άλλη. Να ξέρουν δηλαδή τι ακριβώς δίνουν και τι απαιτήσεις έχει το κάθε φυτό. Να κοιτούν όταν παίρνουν αυτά τα μικρά τα φυτά αν είναι πληγωμένα, γιατί όταν είναι πληγωμένα εύκολα μπορεί να προβληθούν από αρρώστιες. Φυσικά αν έχουν άλλη αρρώστια, εκτός από την πληγή που μπορεί να προκλήθηκε από ένα χτύπημα ή από μια πτώση του κάκτου κάτω. Και μπορείτε να προσέχετε κι εσείς όταν κάπου αφήνετε τα φυτά, να είναι σταθερά στο μέρος που είναι, γιατί καμιά φορά και μια γάτα να περάσει μπορεί να τα ρίξει κάτω και να τα καταστρέψει. Όπως είπαμε, δεν έχουν ανάγκη από πολύ δυνατό χώμα. Θα δώσω μια σύνδεση που μπορεί να έχουμε, μπορεί να είναι και λίγο, αρκεί να στραγγίζει, να μην κρατάει σε καμιά περίπτωση νερό, να περιέχει αρκετή άμμο και οργανική ουσία για να έχει και να τραφεί το φυτό. Θα έλεγα ότι μια καλή, υπάρχουν έτοιμα φυτοχώματα καταρχάς για κάκτους, αλλά μπορεί ο καθένας να κάνει από μόνος του. Ή αν χρησιμοποιήσει 1/3 χώμα το φυλόχωμα, 1/3 κόκκινο χώμα, πυλό δηλαδή, και το άλλο χοντρό κουκοχαλίκι, φυσικά όχι το χαλίκι αυτό των οικοδομών, αλλά αυτά τα χαλίκια που υπάρχουν δίπλα σε ποτάμια. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κομπόστ, δηλαδή αυτό που δημιουργούμε από φυτικά υπολείμματα στο σπίτι, λίγοι ακόμα, αλλά στην Ευρώπη είναι πάρα πολλοί που χρησιμοποιούν, γιατί εμπεριέχει άλλες ουσίες που μπορεί να καταστρέψουν τα φυτά. Γι' αυτό χρειάζεται να χρησιμοποιούμε αυτή τη σύνδεση που είπαμε ή το έτοιμο χώμα, που μπορεί να βρει σε κατάλληλα καταστήματα. Όταν τα φυτά, καταρχάς πρέπει να είναι σε ένα μικρό δοχείο, ανάλογο φυσικά με το μέγεθός τους. Όταν περάσει ο χρόνος και αρχίζει να γεμίζουν με ρίζα και ανεβαίνει πάνω η ρίζα και βλέπουμε το νερό όταν το ρίχνουμε φεύγει γρήγορα, πρέπει να μεταφυτευτεί. Σε καμιά περίπτωση μεταφύτευση δεν πρέπει να πάμε από ένα μικρό γλαστράκι. Ας πούμε αυτό που βλέπουμε απέναντί μας. Βλέπετε ότι έχει καμιά δεκαριά φυτά, λιγότερα, 2, 4, 6, 7. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει μόνο το μεσαίο. Αυτό σαν δοχείο είναι μεγάλο για τον κάκτο, αν ήταν από μόνος του. Γι' αυτό βάζουμε σε κατάλληλο νούμερο και όταν μικρότερο από αυτό, περίπου όπως είναι ο όγκος του από πάνω να είναι και από κάτω ο όγκος της γλάστρας, και όταν το μεταπετεύσουμε θα πάμε ένα νούμερο πιο πάνω,